την ώρα που το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επιχειρεί να βρει τη χρυσή τομή για την κατασκευή κλειστών κέντρων κράτησης προσφύγων και μεταναστών μέσα από την επίταξη ακινήτων σε νησιά όπως η Λέσβος, η Κος, η Σάμος και η Λέρος, η ΠΕΔ Κρήτη ζητά τη συνέχιση του προγράμματος Εστία ή ενός αντίστοιχου ίδιας προσέγγισης. Οι δήμαρχοι του νησιού, μέσα από επιστολή που έστειλαν στον αρμόδιο Υπουργό Νότι Μηταράκη, στέκονται στην τεχνογνωσία που ήδη υπάρχει πάνω στη λειτουργία των συγκεκριμένων δομών και στην αποδοχή τους από τις τοπικές κοινωνίες. Μάλιστα, προτείνεται και αύξηση των θέσεων από τις 1.100 στις 2.600 σε μισθωμένες κατοικίες. Εκτιμούμε πως η πρότασή μας μπορεί να υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, με δεδομένο ότι διαθέτουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία, η οποία έχει αποκτηθεί σε διάστημα τριετούς εμπειρίας και προέρχεται από ένα μοντέλο διαχείρισης ήδη δοκιμασμένο, επιτυχημένο και αποδεκτό από τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, οι δήμαρχοι της Κρήτης προτείνουν και τη σταδιακή δημιουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων έως και 150 θέσεων. Έχουμε τη βεβαιότητα, η οποία εκπορεύεται από ενδελεχή μελέτη όλων των σχετικών παραμέτρων, ότι οποιαδήποτε άλλη πρόταση θα είναι ανέφικτη λόγω μη ύπαρξης κατάλληλων υποδομών και μέσων, αλλά κυρίως λόγω της απουσίας ευρύτερης συνένεσης από πλευράς των τοπικών κοινωνιών. Η κυβέρνηση τώρα και συγκεκριμένα το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου πάγωσε τις επιτάξεις ακινήτων σε νησιά του Αιγαίου με στόχο να πέσουν οι τόνοι και να κοπάσει η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει στις τάξεις της αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δείχνει διατεθειμένη να προχωρήσει στην κατασκευή κλειστών δομών σε περιοχές που θα επιδείξουν οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες μέσα από τη διαβούλευση που προετοιμάζεται. Εισβάζουμε στο ψυγείο να συζητήσουμε αυτή τη βδομάδα μέχρι την Παρασκευή να έχουμε καταλήξει σε μια λύση. Αν μέχρι την Παρασκευή έχουμε καταλήξει σε μια καλύτερη λύση από αυτή που προτείνουμε εμείς, πολύ ευχαρίστως να εφαρμόσουμε την καλύτερη λύση. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή διαφωνία και μέσα στον μπλοκ της σημερινής κυβέρνησης με αυτές τις αντιφατικότητες και τις δηλώσεις από μια μεριά τις σκληρές της γραμμής Βορύδη Άδωνη και από την άλλη μεριά άλλο μελό της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι όχι μονάχα δεν έχουν λυθεί τα πράγματα που είναι προφανές, αλλά και μέσα στην κυβέρνηση την ίδια, αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην έχουν ξεκάθαρη εικόνα τι θέλουν να κάνουν. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι ικανοποιημένη, διότι η κυβέρνηση, δια του Υπουργού Μεταναστεύσεως και Ασύλου κ. Μηταράκη, αποδέχθηκε την πρόταση που υπέβαλα σήμερα να ανασταλούν τα μέτρα επιτάξεως. Σήμερα ο Νότης Μηταράκης συναντήθηκε και με αντιπροσωπεία της Διεθνούς Αμνηστίας με τον Διευθυντή του Ελληνικού Τμήματος Γαβριήλ Σακελαρίδη να αναφέρεται στην ανάγκη να διαμορφωθεί ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Οποιαδήποτε συζήτηση σε σχέση με το άσυλο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα με βάση τις διεθνείς συνθήκες.